Αυξήσεις φωτιάς στα τυροκομικά προϊόντα που παράγουν προανήγγυλαν σήμερα οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης αν η κυβέρνηση δεν επιδοτήσει το κόστος παραγωγής. Με την αύξηση στις ζωοτροφές κατά 80% μέσα σε ένα χρόνο, ο διπλασιασμός της τιμής της γραβιέρας και των άλλων τυροκομικών είναι μονόδρομος για τους παραγωγούς. Ακόμα δεν έχει φτάξει γραβιέρα 20 ευρώ, αλλά η νέα σοδιά ή πρέπει να πάει 20 ευρώ ή πρέπει να φτηνήσουν οι ζωοτροφές. Ας διαλέξει η κυβέρνηση. Με αυτές τις τιμές καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουμε εμείς οι κτηνοτρόφοι. Πρέπει να βρει τρόπο η κυβέρνηση να στηρίξει την κτηνοτροφία, γιατί η άλλη λύση είναι να ανέβουν πάρα πολύ οι τιμές των τυροκομικών προϊόντων. Κτηνοτρόφοι των Χανίων που συμμετείχαν στη μηχανοκίνητη πορεία και στη συγκέντρωση στην αντιπεριφέρεια εξήγησαν πως μέχρι στιγμής οι τιμές στα τυροκομικά είναι συγκρατημένες λόγω της άτυπης συμφωνίας μεταξύ παραγωγών, τυροκόμων και εμπόρων. Την ίδια στιγμή, τα ποσά που ανακοινώθηκε ότι θα δοθούν ως ενίσχυση χαρακτηρίζονται ψίχουλα. Η στήριξη που έχει ανακοινώσει τώρα για τα 60 εκατομμύρια είναι κάτι γελίο. Πριν από λίγους μήνες είχαν δώσει 200 εκατομμύρια. Και τα χρήματα που πήρε ο κάθε κτηνοτρόφος δεν φτάσανε για να ταΐσει τα ζώα του μία μέρα. Σε αδίέξοδο βρίσκονται και οι παραγωγοί πρώιμων κηπευτικών στην Κρήτη. Σε Ελαφωνήσι, Φαλάσαρνα, Πλάτανο, Κουντούρα, Τιμπάκι και Ιεράπετρα, οι ιδιοκτήτες θερμοκηπιακών καλλιεργειών είδαν σε μία διετία το κόστος παραγωγής να τριπλασιάζεται. Έχει φτάσει μια κατάσταση που αν η χρονιά θα είναι καθοριστική, κάποιοι θα φύγουν από τα χωράφια. Με τις τιμές που έχουν πάει αυτή τη στιγμή 100 ευρώ το 25 κιλά το φωσφορικό γάλι. Είναι ασύμφωνο να καλλιεργήσει. Αγρότες του Ηρακλείου συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία του ΕΛΓΑ στο Μασταμπά διαμαρτυρώμενοι για την κατάρρευση του πρωτογενού τομέα εξαιτίας του κόστους παραγωγής και της έλλειψης ουσιαστικών μέτρων στήριξης. Δυστυχώς η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Το εισόδημά μας φέτος που δεν είχαμε καθόλου παραγωγή, καταστράφηκε η παραγωγή μας. Δεν υπάρχει ουσιαστικά. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε για την επόμενη περίοδο και δεν έχουμε αυτό το εισόδημα. Με τον κανονισμό πάλι η τιμή αποζημίωσης είναι η τιμή ασφάλισης. Με αυτή την τιμή δηλαδή την οποία έχουν υπολογιστεί ασφαλιστικές εισφορές. Η τιμή που έχουν υπολογιστεί ασφαλιστικές εισφορές για τα Α, τα επιτραπέζια Α είναι πέζια Α, είναι, για τα Β είναι 40. Μέλη των Αγροτικών Συλλόγων Αστερουσίων και Ηρακλείου ζητούν μέτρα για την ενίσχυση των αμπελουργών, των οποίων η παραγωγή καταστράφηκε, και μιλούν για την ανάγκη ενός συνολικού σχεδιασμού που θα επιτρέψει την επιβίωση ελαιοκαλλιεργητών, κτηνοτρόφων και αμπελουργών.